ένδειξη τιμής και μνήμης. Προς ηρωικούς μαχητές της Ξυλαγανής πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της επετείου, παρουσία πολιτικής, στρατιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας. 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, τίμησαν τους αγώνες της με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες στο αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής, ο Δήμος Κομωτινής σε συνεργασία με την ΠΕΑΕΑ. Ανοίγει τις πόρτες του για την πληροφόρηση των μουσουλμανοπαίδων, το ΚΙΣΕΠΕΜ που έχει ολοκληρώσει εργασίες του κτηρίου όπου θα φιλοξενείται. Εντυπωσιασμένα δηλώνουν τα μέλη της Εταιρείας Τραγικών Ερευνών που είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομωτινής. Εκπαιδεύοντας το αφεντικό θα μπορούσε να ονομάζεται η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Ζωοφιλική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. 59 χρόνια έχουν περάσει από τότε που 29 άντρες από την Ξυλαγανή του Δήμου Μαρόνιας έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι ενάντια στη βουλγαρική κατοχή. Το πρωί, τελέστη στον ιερό ναό Παμεγής των Ταξιαρχών, μνημόσυνο για εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους. Μέρα μνήμης και τιμής για τους κατοίκους του οικισμού Ξυλαγανής, καθώς στις 9 Απριλίου του 1944 29 μαχητές έχασαν τη ζωή τους, αγωνιζόμενοι ενάντια στη βουλγαρική κατοχή για την ελευθερία. Το πρωί τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιάρχων μνημόσυνο και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων με την παρουσία πολιτικής, στρατιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας. 29 Ξυλαγανιώτες περικυκλώθηκαν και συνελήφθησαν από το βουλγαρικό στρατό. Βασανίστηκαν και θανατώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο. Η αυτοθυσία τους έχει χαραχτεί βαθιά στις μνήμες όλων και μας καθιστά υπερήφανους. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους για αυτά τα διαχρονικά ιδανικά της Ελλάδας. Υποκληθήκαμε στη μνήμη τους και θα ξαναπώ κι εγώ, ας είναι ελαφρύ αυτό το ξυλαγανιώτικο χώμα που σκεπάζει αυτούς τους ήρωες. Τέτοια πράξη, ιστορικό γεγονός για μας, είναι η απόφαση των συγχωριανών μας να ανηφορήσουν στο βουνό, να συγκροτήσουν ένοπλη αντάρτικη ομάδα για να πολεμήσουν τις κατοχικές δυνάμεις. Απόφαση που τους οδήγησε τελικά στην σύλληψη, στον άγριο ξυλοδαρμό και τον σφαγιασμό τους. Αυτό ακριβώς το γεγονός τιμά σήμερα η Ξυλαγανή. Αυτό το ιστορικό για μας γεγονός τιμούν τα παιδιά και τα εγγόνια των ηρωικών αυτών ανθρώπων. Θεωρώ ηθική υποχρέωση όλων μας να τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά απροστάτευτοι, σχεδόν άοπλοι, με μόνο όπλο τη δυνατή τους ψυχή, βγήκαν μπροστά για να δηλώσουν στον τότε κατακτητή ότι είναι αδούλωτοι και ότι επιλέγουν την ελευθερία και το θάνατό τους προκειμένου να διδάξουν σε όλους εμάς τους νεότερους πώς πρέπει να αγαπούμε και να υπηρετούμε την πατρίδα μας. Σήμερα τιμούμε τους 29 ηρωικούς ξυλαγανιώτες που έπεσαν θύματα του κατοχικού στρατού. Δεν αδιαφώνησαν, αλλά πολέμησαν, αντιστάθηκαν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Και με τη θυσία τους ανδρώθηκε το δέντρο της ελευθερίας και εμείς σήμερα ζούμε ελεύθεροι εδώ. Οι τέτοιες στιγμές μνήμης είναι απαραίτητες γιατί η ιστορία πάντα διδάσκει και εμείς οφείλουμε τον φόρο τιμής σε αυτούς οι οποίοι έπεσαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, για να μπορούμε εμείς τις μεγάλες αξίες να τις έχουμε, να τις διατηρούμε και να τις μεταλαμπαδεύουμε και στους επόμενους. Οι αγώνες της ΕΠΟΝ τώρα, μέσα από μουσικές αλλά και πολλά ποίηματα, αναβίωσαν χτες στο παλιό αμφιθέατρο της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το φόρο τιμής που τους απέκτησε ο Δήμος της Κομωτινής απόλαυσαν επονίτες, αγωνιστές αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους που τους έδωσαν χρώμα ή μάλλον καλύτερα το δικό τους χρώμα στη συγκεκριμένη χθεσινή εκδήλωση. Μια ξεχωριστή βραδιά.
Μνήμης και τιμής για την προσφορά της ΕΠΟΝ πραγματοποιήθηκε χτες με τη συνεργασία του Δήμου Κομωτινής και του παρατήματος ΠΕΑ Αεροδόπης. Η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη, καθώς και των εν ζωή επονητών που απόλαυσαν μια βραδιά τιμής για τους αγώνες τους. Συγκίνηση προκάλεσαν οι νεαροί επονήτες όταν εκφώνησαν το 12λογο του επονήτη, δείχνοντας πως συνεχίζουν στα βήματα που φωτίζουν οι αγώνες της ΕΠΟΝ. Η διαδοχή μουσικής και ποιημάτων και η παρουσία της νεολαίας που βρέθηκε για να αποδώσει φόρο τιμής για τους επονήτες αγωνιστές φόρτισαν συναισθηματικά την ατμόσφαιρα. Προσκομνήσει σε συνεργασία με, με την τοπική ΠΑΕΑ αποτεί τον ανάλογο φόρο τιμής σε όλους όσους έπεσαν στους κάμπους, στα βουνά, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων, αλλά και όσους άλλους πέθαναν στα Ξερονήσια ή στον αιματηρό εμφύλιο Σπαραγμό. Επίσης αποτείουμε φόρο τιμής στους ελάχιστους εναπομείνοντες επονήτες να μας τιμίζουν όλο εκείνο το μεγαλείο της τετραετίας 1941-1944 και αργότερα. Κάναμε μία προσπάθεια να τιμήσουμε και εδώ στην Κομωτινή τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής ΕΠΟΝ. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο γεγονός η ίδρυση και η δράση της ΕΠΟΝ κατά το διάστημα της τριπλής φασιστικής κατοχής. Το Κέντρο Στήριξης του Προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων λειτουργεί από σήμερα στην Κομωτινή. Το επωνομαζόμενο λοιπόν ΚΕΣΕΠΕΜ διευρύνει τους ορίζοντες των μουσουλμανοπαίδων με την παροχή δυνατοτήτων που μπορούν άμεσα να αξιοποιήσουν. Με στόχο τη βελτίωση συνθήκων ένταξης μουσουλμάνων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αρχίζει να λειτουργεί το ΚΕΣΕΠΕΜ στην Κομωτινή. Τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από το ίντερνετ, να χρησιμοποιούν βιβλία και να συζητούν με τους υπαλλήλους του ΚΕΣΕΠΕΜ θα έχουν τα μουσουλμανόπαιδα και οι γονείς τους. Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου που βρίσκεται στην οδό Μιλτιάδου 2 έγινε σήμερα. Το Κέντρο Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων ανοίγει τους ορίζοντες των μουσουλμάνων μαθητών, καθώς θα τους παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων, αρκεί να τις αξιοποιήσουν. Η λειτουργία του είναι βασικά ενημερωτική και συμβουλευτική. Ο καθένας που έχει κάποια σχέση με την εκπαίδευση, είτε είναι γονιός, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι διοικητικός στέλεχος της εκπαίδευσης, είτε είναι μαθητής στην εφηβεία, ας πούμε, μπορεί εδώ να βρει χρήση του υπολογιστή, είσοδο ελεύθερη στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του έργου, η είσοδο στο διαδίκτυο και σε διάλογο εκπαιδευτικό για ζητήματα παιδαγωγικά, βιβλίων σχολικών και μαθησιακών δυσκολιών και άλλα τέτοια προβλήματα που έχει ανοίξει ήδη στο διαδίκτυο μεταξύ εκπαιδευτικών. Επίσης μπορεί να βρει βιβλία, υλικό εκπαιδευτικό, εναλλακτικές εκδοχές για μαθήματα όταν είναι εκπαιδευτικός φυσικά, δανειστική βιβλιοθήκη για τέτοιο υλικό και βιβλία. Το είναι ανοιχτό στην κοινότητα της πόλης, στην κοινότητα της Θράκης. Μία άλλη διάσταση την οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κέντρο είναι να γίνει ένας πόλος έλξης των νέων. Ένα πρόγραμμα δημιουργικής δραστηριότητας νέων, όπου σκοπεύουμε να κάνουμε δημιουργικά προγράμματα που θα ξεκινάνε από την ίδια την επιθυμία των νέων. Ξενάγηση στα σπάνια εκκλησιαστικά εκθέματα, όπου φορητές εικόνες, είπα λειτουργικά βιβλία του 18ου αιώνα, αλλά και πολλά εκκλησιαστικά σκεύη, εναλλάσσονται. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί για τα μέλη της Εταιρείας Στρατικών Ερευνών αυτή η ξενάγηση. Το ενδιαφέρον πάντως, αλλά και το βλέμμα όλων, μονοπόλησε η μεγάλη εικόνα του Παντοκράτορα, αλλά και η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Φορητές εικόνες, έντυπα λειτουργικά βιβλία του 18ου αιώνα και εκκλησιαστικά σκεύη εκτίθενται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομωτινής και εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες. Ανάμεσά τους εξέχουσα θέση κατέχει η μεγάλη αμφιπρόσωπη εικόνα
με παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα στη μία όψη και την κοίμηση της Θεοτόκου από την άλλη. Εντυπωσιασμένοι από τα κοιμήλια που εκτίθενται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Κομωτινής, δήλωσαν τα μέλη της Εταιρείας Θρακικών Ερευνών που ξεναγήθηκαν σήμερα στο κτηριακό συγκρότημα του Μουσείου. Είπαμε να γνωρίσουμε το θησαυρό που έχει κρυμμένο το Μουσείο. Γιατί βασικά μας ενδιέφερε να το δουν τα μέλη, αλλά και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας να το δουν οι Κομωτινέοι και οι άλλοι που θα έρθουν εδώ, θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον να το δουν. Πόσα ήταν η ξενάγηση και πόσα τα μέλη, πόσα... Κοιτάξτε, δεν ήρθαν πάρα πολλοί επισκέπτες, αλλά αυτό δεν μας απογοητεύει. Ελπίζουμε σε άλλη εκδήλωσή μας να έρθουν περισσότερο, γιατί θα κάνουμε και άλλες τέτοιες ξεναγήσεις για να γνωρίσουν τους θησαυρούς που έχει η πόλη μας. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, οι δικές σας βέβαια, από το μουσείο και τον... Εγώ έχω ξανάρθει και το ξέρω το μουσείο και κάθε φορά μένω το ίδιο έκθαμβος. Έχει πάρα πολλά ωραία κοιμήλια, λειτουργικά, θρησκευτικά και γιατί όχι και εθνικά. Δώρα με διπλή σημασία αλλά και κοινωνικό περιεχόμενο ξεκίνησαν να κάνουν για το φετινό Πάσχα αρκετοί Κομωτινέοι, οι οποίοι απευθύνονται στο περίπτερο του UNICEF που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία. Σε αυτή πάντως την προσπάθεια, η πρωτοβουλία να πούμε πως ανήκει στο Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Περπατώ. Ευαισθητοποιημένοι οι Κομωτινέοι στο έργο της UNICEF, καθώς επισκέφτηκαν πολύ το περίπτερο που υπάρχει στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Δεν υπάρχει σημείο πόλης ειδών UNICEF στην Κομωτινή. Γεγονός που παρακίνησε την κυρία Συρίδου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Περπατώ και τη UNICEF να δημιουργηθεί περίπτερο. Τη δυνατότητα να αγοράσει ο κόσμος όσα ήδη χρειάζεται από τη UNICEF που προσφέρει ανθρωπιστικό έργο, έδωσε το περίπτερο που εγκαταστάθηκε στην Κομωτινή, τόνισε η κυρία Συρίδου. Πολλοί προτίμησαν τα δώρα που θα προσφέρουν τη γιορτή του Πάσχα να είναι από τη UNICEF, εκπληρώνοντας και ένα ουμανιστικό στόχο, την προσφορά στα παιδιά που υποφέρουν. Κάναμε την επαφή μας με τη UNICEF. Υπήρξε κατευθείαν φυσικά η θετική τους υποστήριξη. Μας στείλανε τα πράγματα. Είμαστε εδώ από την Παρασκευή το μεσημέρι. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά σε αυτό και ακριβώς αυτό που ακούμε είναι ότι δεν υπήρχε κάτι τόσο καιρό, δεν υπάρχει ποτέ στην πόλη μας κάτι τέτοιο και γι' αυτό τους χαροποίησε ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Μια πρωτοβουλία της Εύης της Συρίδου και του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Περπατώ να φέρουμε τώρα για το Πάσχα είδη της UNICEF, τα οποία πολλούνται εδώ στην κινητή μονάδα στην πλατεία. Θα βρισκόμαστε εδώ μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα γνωστά είδη της UNICEF, τα οποία τα χρήματα θα πάνε στη UNICEF για να αγοραστούν όλα αυτά που παίρνουν για τα παιδάκια. Εμβόλια, υλικό, τρόφιμα, τα οποία θα σταλούν φυσικά και στο Ιράκ και όπου αλλού χρειαστεί. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή με το Σύλλογο Περπατώ? Με τη UNICEF. Κάτι το οποίο το είχατε σκεφτεί, ήταν κάποια ιδέα? Ήταν μια ιδέα της Εύης της Συρίδου, όπου είχε γίνει παλιότερα. Είχαμε ξαναφέρει ήδη δηλαδή της UNICEF και ο κόσμος είχε ανταποκριθεί στην αγορά του. Δεν υπάρχει κάποιο σταθερό σημείο στην πόλη που κάποιος να μπορεί να βρει αυτά τα είδη. Περιστασιακά βρίσκεις κάπου από εδώ και από εκεί. Και υπήρχε λοιπόν η ιδέα, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Η UNICEF ανταποκρίθηκε. Μας έστειλαν μια μεγάλη ποικιλία από είδη εδώ, που υπάρχουν τώρα για το Πάσχα. Και πραγματικά αυτό που μας εντυπωσίασε είναι και η ανταπόκριση του κόσμου, ο οποίος περνάει. Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κομωτινή με τη συνεργασία της Ζωοφιλικής Εταιρείας και του Δήμου Κομωτινής. Στο ακροατήριο πάντως που συμμετείχε σε αυτή την πρωτότυπη ενημέρωση είχε και τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το στρες στην εκπαίδευση αλλά και για τη γλώσσα των σκύλων. Την εκπαίδευση αρχικά του αφεντικού είχε ως στόχο το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα με συνεργασία της Ζωοφιλικής Εταιρείας και του Δήμου Κομωτινής. Ο καλύτερος εκπαιδευτής σκύλων, ο Γιάννης Αραχοβίτης, ήταν ο εισηγητής του σεμινάριου με σκοπό να αγαπήσει ο άνθρωπος το σκύλο. Αρχικά πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος και έπειτα το κατοικίδιό του, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη. Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το στρες στην εκπαίδευση και για τη γλώσσα των σκύλων είχαν όσοι παραβρέθηκαν στο σεμινάριο.
Τις εντυπώσεις έκλεψε ο κύριος Αλαχοβίτης με την επίδειξη των δυνατοτήτων του σκύλου του. Το πρωτοποριακό αυτό σεμινάριο διεξάγεται για πρώτη φορά στη Θράκη, τόνισε η πρόεδρος της ζωοφιλικής εταιρείας Άννα Τζεμιδάκη. Εντάξει, κάνει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι θέμα όπως σας είπα, είναι θέμα το σκυλί να το μαθαίνουμε διάφορα πραγματάκια, να διασκεδάζει και εκείνο, να εμπλουτίζουμε τη ζωή του, να διασκεδάζουμε κι εμείς. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή, αν και είχαμε κάποιο παράπονο ότι δεν ενημερωθήκανε. Γίνεται πάντα κάτι τέτοιο στην πόλη μας και από ό,τι γνωρίζουμε και στη Βόρεια Ελλάδα, να μας συγχωρούν για τις παραλήψεις μας. Αλλά ήταν επίπονο, δύσκολο και ταυτόχρονα όμως προκλητικά δημιουργικό, γι' αυτό και δώσαμε τόσο μεγάλο βάρος στην εκδήλωση και δώσαμε την ψυχή μας. Ελπίζουμε να σταθεί ένα πρώτο βήμα, σαν ένα πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε μια συνέχεια, μια καλή συνέχεια πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης. Και αυτό που επικράτησα μήνυμα μέσα ήταν ότι εκτός από την εκπαίδευση των σκύλων, των ζώων γενικότερα, καλό θα είναι να εκπαιδευτούμε και εμείς οι άνθρωποι στο να πλησιάζουμε και να επικοινωνούμε με τα ζώα. Κάθε ηλικίας χαρακτηρίστηκε η σημερινή παρουσίαση αθλημάτων από τους φοιτητές του ΤΕΦΑ, του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, στην Κομωτινή. Πολίτες κάθε ηλικίας δοκίμασαν τα Ολυμπιακά αθλήματα που θα παρουσιαστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αλλού φυσικά στην Αθήνα. Την δυνατότητα να ενημερωθούν για νέα αθλήματα που θα παρουσιαστούν στην Ολυμπιάδα του 2004, είχαν όσοι βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Η παρουσίαση των αθλημάτων έγινε από φοιτητές των ΤΕΦΑ. Εντύπωση προκάλεσε η συμμετοχή ατόμων κάθε ηλικίας που πήραν μέρος στα αθλήματα. Με τον μπάντμιντον και την μπάλη ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή όσοι βρέθηκαν στην πλατεία της Κομωτινής. Ο κόσμος αγκάλιασε τα νέα αθλήματα με ενθουσιασμό, γεγονός που ικανοποίησε τον κύριο Ταξινδάρη. Είναι οι χώροι στους οποίους γυμνάζονται οι δανεικοί στην Πανεπιστημιούπολη. Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε στην Κομωτινή και παλαιστές πρωταθλητές. Η άλλη επίδειξη έχει να κάνει με το μπάντμιντον, που βέβαια είναι μια εκδήλωση του Συλλόγου Δημοκρίτη, είναι ανεξάρτητο σύλλογο το τι θα γίνει στην συνέχεια, αλλά πάλι κατά κάποιον τρόπο υπό τη σκέπη του ΤΕΦΑ. Αυτά τα τμήματα στηρίζονται από τον Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό μέρος, τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται σε μετακινήσεις, τα πρώτα μικρά έξοδα ρουχισμού κτλ. Έτσι είναι ακόμα μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στην τοπική κοινωνία. Είναι κάτι στο οποίο προσπαθούμε πάρα πολύ να φέρουμε κοντά το Πανεπιστήμιο δηλαδή και τον Δήμο. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι ειδήσεις της Κυριακής από το Art Channel. Καλή σας νύχτα.